Ο αναπληρωτής μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας, των ΟΗΕ, Δημήτρη Πολιάνσκι, αποκάλυψε ότι ο πρώην αρχηγός του Γαλλικού Γενικού Επιτελείου, ο στρατηγός Ζεν Λουίτζι Οτζέλιν και επίσης ένας Αμερικανός στρατηγός, ο Αντώνι Πότς, σκοτώθηκαν κάπου στην Ουκρανία και οι χώρες τους απέδωσαν τους θανάτους τους σε φανταστικά περιστατικά, όπως πεζοπορία στα βουνά και συντριβές ιδιωτικών αεροσκαφών. Φυσικά, μια δήλωση από έναν τόσο υψηλά αξιωματούχο αποτελεί επίσημη δήλωση του Ρωσικού κράτους. Όπω έγραψε μεταξύ άλλων στο λογαριασμό του στο Twitter, οι Γάλλοι βρήκαν ένα νέο σενάριο για την αιτιολόγηση των θανάτων των ανώτατων στρατιωτικών του στην Ουκρανία, αναφέροντας το θάνατο του στρατηγού Ζεν Λουίτζεο Τζέλιν, πρώην αρχηγού του επιτελείου των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τη διάρκεια μια απροσδόκητης πεζοπορία στα βουνά εν ολίγη άλλη μια περίπτωση ανεξήγητη επιθυμία στρατηγών του ΝΑΤΟ για μοναχικά επικίνδυνα ταξίδια που καταλήγουν σε εκτεταμένου τραυματισμού σαν από κοντινή έκρηξη βαρέων πυρομαχικών. Εκτό από τον αναφερόμενο τυχοδιώκτη του βουνού, την 1η Αυγούστου πέθανε και ο στρατηγό Πότ των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην πολιτεία του Μέριλαντ. Ένιωσε την επιθυμία να πετάξει μόνο του με ένα ιδιωτικό αεροπλάνο, στο οποίο συνετρίβει. Στην Ουκρανία, πολλές στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως πολεμούν αρκετές χιλιάδες δυτικών μισθοφόρων ως Ουκρανοί, οι οποίοι είναι πρώην στρατιωτικοί δυτικών ενόπλων δυνάμεων.